Πάμε να δούμε αυτό εδώ το ερώτημα, τα οποία είναι ερωτήματα μοντελοποίησης, πάρα πολύ σημαντικά ερωτήματα, με πόσους τρόπους μπορούν να πραγματιστούν οι τελικές 8 θεματικές ενότητες της ΠΛΗ εντός των 30 ημερών του Ιουνίου, αν δεν εξετάζονται δύο θεματικές ενότητες την ίδια μέρα και μας ενδιαφέρει μόνο ποιες μέρες θα δεσμευτούν για την εξαίρεση του μαθημάτους. Εδώ τώρα, αν δεν την έχεις λύσει ήδη, να αφιερώσεις 5 λεπτά να πας να δεις ποιο μοντέλο κουμπώνει. Είναι συνδυασμός, είναι διάταξη, είναι διανομή. Η σωστή λύση εδώ πέρα, στο πρώτο ερώτημα, είναι ότι πρόκειται για έναν συνδυασμό χωρίς επανάληψη, είναι 30 ανά 8. Από τις 30 μέρες, εγώ πρέπει απλά να επιλέξω τις 8. Στο δεύτερο ερώτημα που μας ενδιαφέρει, πάλι να μην εξετάζονται δύο θεματικές ενότητες την ίδια μέρα και μας ενδιαφέρει όχι μόνο ποιες μέρες θα δεσμευτούν, αλλά και σε ποια μέρα εξετάζεται το κάθε μάθημα. Μιλάμε για διατάξεις χωρίς επανάληψη και η λύση σωστή είναι P30,8. Εδώ όμως να βάλουμε μια ανωτελεία και να εξηγήσουμε γιατί είναι λάθος όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Εδώ τώρα αυτό που πρέπει να έχεις καλά μες στο μυαλό σου είναι το εξής. Όποια άσκηση μοντελοποίησης και αν πέσει, μοντελοποίηση σημαίνει τι, ότι θα μου δίνει μια εκφώνηση για αυτήν εδώ που λέει διάφορα μπλεμπλίκια και ψιψιψόνια, και αυτό το οποίο θα πρέπει εσύ να καταλάβεις είναι αν κουμπώνει στο μοντέλο της διανομής, όπου έχω αντικείμενα και τα μοιράζω στις υποδοχές, ή αν κουμπώνει στο μοντέλο συνδυασμού διατάξεων, όπου έχω ένα κουβά, ο οποίος περιέχει αντικείμενα και τα αντικείμενα τα πηγαίνω πάνω στις παύλες. Εντάξει, αυτό είναι το θέμα. Ποιο σχήμα ταιριάζει. Εντάξει. Βεβαίως εδώ πέρα απαιτείται εμπειρία, γιατί θα πρέπει να έχεις ξεδιαλύνει πάρα πολύ καλά με τη βοήθεια όλης της προηγούμενης δουλειάς που έχουμε κάνει τα δύο μοντέλα. Εντάξει, ποιοι είναι οι περιορισμοί τους και τι κουμπώνει στο καθένα. Στο πρώτο ερώτημα λοιπόν, όπου μια λογική σκέψη η οποία υπάρχει είναι η εξής. Να πει κάποιος ότι μοιράζω τα μαθήματα στις μέρες. Εντάξει, τα μαθήματα τα μοιράζω στις μέρες και να το σκεφτεί σαν υποδοχές. Αυτή είναι η μέρα 1, η μέρα 2 κτλ. Κτλ. Μέχρι και τη μέρα 30. Εδώ τώρα ποιο πρόβλημα υπάρχει. Το πρόβλημα είναι ότι αν το σκεφτείς σαν διανομή, χαλάει το πρόβλημα γιατί κάθε υποδοχή μπορεί να πάρει από κανένα έως όλα τα αντικείμενα. Εδώ ο περιορισμός είναι σαφής. Δεν εξετάζονται δύο θεματικές ενότητες την ίδια μέρα. Άρα λοιπόν το μοντέλο της διανομής πάει όλο περίπατο. Πάμε παρακάτω. Οπότε λοιπόν πάμε αναγκαστικά για το άλλο μοντέλο. Εντάξει. Εδώ τώρα να τονίσω το εξής. Τι θα είναι οι παύλες και τι θα είναι τα αντικείμενα. Εδώ δύο περιπτώσεις θα είναι. Ή τα αντικείμενα θα είναι τα μαθήματα, το οποίο είναι πολύ λογικό, ας πούμε, να το σκεφτεί κάποιος έτσι, και να πει μετά ότι οι μέρες είναι οι παύλες, εντάξει, μέρα 2 κτλ. Κτλ. Μέχρι και τη μέρα 30. Και εδώ τώρα να πάει και να σκεφτεί το εξής. Έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λύση και να πούμε, ας πούμε, ότι είναι ένα πρόβλημα συνδυασμού ή διάταξη με αυτόν τον τρόπο. Όχι είναι η απάντηση, γιατί τα μαθήματα είναι 8 και στα μοντέλα συνδυασμών διατάξεων, σε κάθε παύλα, μεγάλη προσοχή, πρέπει να μπει ακριβώς ένα αντικείμενο. Άρα λοιπόν εδώ πέρα στο πρόβλημα αυτό, που στη μέρα 1 θα μπορούσαμε να μην έχουμε κανένα απολύτως μάθημα, θα ήταν λάθος να πούμε ότι έχουμε μια τέτοια μοντελοποίηση. Γιατί στη μέρα 1 μπορεί να μην μπει και κανένα μάθημα. Άρα λοιπόν αυτό έρει αυτομάτως το να μου πεις ότι φτιάχνεις ένα τέτοιο πρόβλημα συνδυασμού ή διάταξης. Εδώ τώρα προσοχή, τούμπα σημειώνω, έτσι. Προσοχή, διανομή δεν είναι σίγουρα, δεν το συζητάμε, έτσι είναι άστοχο. Αλλά τούμπα εδώ πέρα με τη μία. Και τι σημαίνει τούμπα? Αυτό αν το συναντήσεις έτσι σε μια μοντελοποίηση, να κάνεις τούμπα τις παύλες με τα αντικείμενα. Δηλαδή, αντί να μοιράζεις τα μαθήματα στις μέρες που ακούγεται λογικό αλλά κολλάει πάνω στο μοντέλο, να το κάνεις ανάποδα, να μοιράζεις τις μέρες πάνω στα μαθήματα. Εδώ πέρα κοιτάξτε λοιπόν έτσι μια διαδικασία συλλογισμού που οδηγεί πολύ απλά, θέλω να πιστεύω, στο σωστό μοντέλο. 30 ημέρες και πάμε και τις κουμπώνουμε πάνω στα μαθήματα. Αυτό είναι το μάθημα 1, αυτό είναι το μάθημα 2 κτλ. Κτλ. Δες εδώ τώρα πόσο κομψά δουλεύει το μοντέλο. Πράγματι, μία μέρα πρέπει να μπει σε κάθε μάθημα. Ακριβώς μία μέρα, όπως απαιτούν οι παύλες, έτσι. Και στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε επίσης είναι ότι είναι χωρίς επανάληψη. Δεν έχει δικαίωμα μία μέρα να επαναληφθεί στα μαθήματα. Το λέει ρητά η εκφώνηση. Επίσης, παρατήρησε το εξής. Το πρώτο ερώτημα είναι συνδυασμός. Γιατί είναι συνδυασμός? Γιατί αν εδώ, ας πούμε, μπει η μέρα 8 και εδώ μπει η μέρα 4, εντάξει. Τότε και ανάποδα να βάλουμε τις μέρες, το ίδιο κάνει. Γιατί είναι η μέρα 4 και η μέρα 8. Μας ενδιαφέρει ποιες μέρες θα δεσμευτούν, όχι η σειρά με την οποία θα δεσμευτούν. Οπότε λοιπόν αυτομάτως το μοντέλο κούμποσε. Εντάξει. Άρα λοιπόν ή το ένα σχήμα θα δουλεύει ή το άλλο, τα δοκιμάζεις και τα δύο, το σκέφτεσαι νεολογικά πάνω στην εκφώνηση και μετά κάνεις την κατάλληλη επιλογή. Και δείτε τώρα πόσο κομψά δουλεύει. Από τις 30 μέρες επιλέγω τις 8 στο πρώτο ερώτημα, ενώ στο δεύτερο ερώτημα από τις 30 μέρες
Επιλέγω τις 8 και τις διατάσσω κιόλας. Έχει σημασία η σειρά. Έχει σημασία η σειρά. Το σχήμα συνδυασμών και διατάξεων είναι ένα. Έχω ότι οι μέρες πάνε και κουμπώνουν πάνω στα μαθήματα, αλλά επίσης μας ενδιαφέρει ποια μέρα είναι σε ποιο μάθημα. Αν αλλάξουμε τη σειρά, προκύπτει άλλη λύση. Άρα λοιπόν το δεύτερο ερώτημα είναι διατάξεις χωρίς επανάληψη. Στο τρίτο ερώτημα τώρα, αλλά αυτά ήταν τα σημαντικά ερωτήματα, δηλαδή το πρώτο και το δεύτερο ερώτημα ήταν τα σημαντικά ερωτήματα, έχουμε αυτομάτως ότι μας λέει ότι δεν υπάρχει ο περιορισμός στον αριθμό των θεματικών ενωτήτων που θα εξεταστούν. Πάμε και βλέπουμε λίγο πάλι αυτό εδώ το μοντέλο, εντάξει, και βλέπουμε ότι η μέρα μπορεί να επαναληφθεί σε όλες τις θέσεις. Άρα μιλάμε αυτομάτως ότι η αντίστοιχη απάντηση στο ερώτημα 1 θα πρόκειται για συνδυασμό με επανάληψη, όπου τώρα θα επαναλαμβάνουν τα αντικείμενα στις θέσεις, άρα είναι 30 συν 8 μείον 1 και κάτω 8. Και στο δεύτερο ερώτημα μιλάμε για διατάξεις με επανάληψη, άρα λοιπόν μιλάμε για 30 εις την 8η. Αυτά λοιπόν σχετικά με το ερώτημα αυτό. Πάρα πολύ σημαντικά τα ερωτήματα μοντελοποίησης. Από εδώ και πέρα στα δεστάκια θα έχουμε τέτοια ερωτήματα για εξάσκηση. Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό βέβαια, επίσης να αναφέρουμε εδώ, είναι ότι στο τρίτο ερώτημα, στο υπερώτημα 1, αν το είδε σαν διανομή ομοίων, σωστό είναι πάλι, και αν το 3-2 υποερώτημα το είδε σαν διανομή διαφορετικών χωρίς σειρά, πάλι είναι σωστό. Εντάξει, το κρατάς βέβαια αυτό στην άκρη και δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι ο συνδυασμός με επανάληψη, ο τύπος των ν συν K-1 είναι ίδιος με τη διανομή ομοίων. Σημαίνει ότι αυτά τα προβλήματα μπορούν να έχουν αντίστοιχη μοντελοποίηση. Ποιο θα επιλέξουμε, όποιο γουστάρουμε. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το τελικό αποτέλεσμα. Και επίσης η διάταξη με επανάληψη είναι ίδια ο τύπος της με τη διανομή διαφορετικών χωρίς σειρά. Εντάξει. Και πάλι διαλέγουμε ποιο γουστάρουμε. Εντάξει. Στο πρώτο και στο δεύτερο ερώτημα, βέβαια, τα πράγματα ήταν μονόδρομος. Αυτά λοιπόν σχετικά με αυτή εδώ την άσκηση μοντελοποίησης. Τονίζω αυτό το γεγονός. Αυτό, αν το καταλάβουμε, έχουμε καταλάβει τη συνδυαστική. Είναι ή το πάνω μοντέλο, που είναι το μοντέλο της διανομής με τα κουπιά, ή το κάτω μοντέλο, που είναι το μοντέλο συνδυασμού και διατάξεων. Ποιο κουμπώνει, αναλόγως στην εκφώνηση. Τι κάνουμε, διαλέγουμε το μοντέλο και δοκιμάζουμε τους περιορισμούς πάνω στην εκφώνηση. Κάνουμε εύστοχη επιλογή και η απάντηση θα είναι σωστή.